Δεν κάνουν πίσω ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Ρώσοι στο θέμα τη Ανατολική Ουκρανία και η κατάσταση κλιμακώνεται συνεχώ. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε ότι ο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν θα επιβλέψει προσωπικά την άσκηση του Σαββάτου, η οποία θα περιλαμβάνει πολλαπλέ εκτοξεύσει διπυρωτικών βαλιστικών πυράβλων και πυράβλων κρού. Οι ρωσικέ ασκήσει ακολουθούν την προοδοποίηση του Προέδρου των ΗΠΑ, την Πέμπτη, ότι η Ρωσία θα εισβάλει στην Ουκρανία εντό ημερών. Οι ανησυχίε τη Δύση εστιάζονται στου περίπου 150.000 Ρώσου στρατιώτε που αποτελούν περίπου το 60% των συνολικών χερσαίων δυνάμεων τη Ρωσία, τα οποία είναι συγκεντρωμένα στα σύνορα τη Ουκρανία. Το Κρεμλίνο επιμένει ότι δεν έχει σχέδια για εισβολή, όμω η Μόσχα ζήτησε από τι ΗΠΑ και του συμμάχου τη να μην επιτρέψουν στην Ουκρανία και άλλε πρώην χώρε εκτό ΝΑΤΟ την ανάπτυξη βαλιστικών πυράβλων στην Ουκρανία. Καθώ και να αποσύρουν τι δυνάμει του από την Ανατολική Ευρώπη, κάτι που βέβαια δεν έγινε αποδεκτό. Η Ουάσιγκτον και οι συμμάχοι τη απέρριψαν ευθαρσώ τι ρωσικέ απαιτήσει και η Μόσχα απειλήσε να λάβει απροσδιόριστα στρατιωτικά μέτρα εάν η Δύση συνεχίσει την ίδια τακτική. Σύμφωνα με ρώσικα μέσα μαζική ενημέρωση, κείμενο του Ιβάν Φιλιππονέγκο, επίσημου εκπροσώπου του τμήματο Λαϊκή Πολιτοφυλακή των Ρωσόφων, αναφέρει σχέδια επίθεση από την Ουκρανική πλευρά. Οι Ουκρανοί ετοιμάζονται να διασπάσουν τη γραμμή άμυνα κοντά στο ύψομα Σβίτλονταρσκ και σκοπεύουν να διακόψουν τη συγκοινωνιακή σύνδεση μεταξύ Λούγκανσκ και Ντόνετσκ. Η κατάσταση στη γραμμή επαφή κλιμακώθηκε απότομα. Από την πλευρά του Ουκρανικού στρατού εκτελούνται συστηματικοί μομβαρδισμοί του εδάφου μα στη γραμμή επαφή. Μόνο τι τελευταίε 24 ώρε ο Ουκρανικό στρατό πραγματοποίησε 29 επιθέσει με βαρέα όπλα. Από χθε. Ουκρανοί μαχητέ έχουν παραβιάσει την εγκεχηρία 8 φορέ με πυρά όλμων. Η ομάδα αναγνώριση του αρχηγείου των συνδυασμένων δυνάμεων. Η ομάδα αναγνώρισης του τη υπό την ηγεσία του στρατηγού Παύλικ, πραγματοποίησε αναγνώριση στην περιοχή του Σβιλτοντάσκα για Σύμφωνα με πηγή μα, οι Ουκρανοί επέλεξαν αυτή την περιοχή ω κατεύθυνση τη κύρια επίθεση τη επιχειρησιακή τακτική ομάδα Σέβερ, για να διασπάσουν την άμυνά μα, να αποκλείσουν τι μεταφορέ μεταξύ των ρωσόφωνων δημοκρατιών και να πετύχουν μια διείσδυση βαθιά στην άμυνά μα κατά μήκο των δύο πλευρών. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξέλιξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.